Είναι ένα σημαντικό έργο, το χρωστούσαμε εξάλλου στη Νέα Ιωνία, στους κατοίκους, στους πρόσφυγες της Νέας Ιωνίας. Και αυτό γίνεται, όπως ξέρετε, γιατί υπάρχει μια άρρηστη συνεργασία με τη σημερινή κυβέρνηση, με τον αρμόδιο υπουργό. Είναι και αυτός οραματιστής, πραγματιστής, δεν λέει πολλά, αλλά κάνει πολλά. Και κρινόμαστε όλοι από το έργο. Ως εκ τούτου λοιπόν σε αυτά τα πλαίσια της συνεργασίας δεν χρειάζεται. Εμένα με βλέπετε κάθε μέρα. Είναι εδώ ο υπουργός να το ρωτήσετε, γιατί με τις ερωτήσεις που θα κάνετε είναι και μια δέσμευση επιπλέον που εγώ δεν έχω κανένα τέτοιο πρόβλημα. Είμαι σίγουρος ότι αυτά που είπαμε, η συνεργασία που έχουμε, θα υλοποιηθούν κατά γράμμα προς όφελος της πόλης του Βόλου και των πολιτών. Μια χαρά. Ανακοινώσαμε την ένταξη ενός μεγάλου έργου για την περιοχή του Βόλου, το έργο της αστικής ανάπλασης που περιλαμβάνει δύο στάδια. Το ένα αφορά αυτό το πολύ ωραίο έργο το οποίο είδατε να γίνει στην περιοχή του πάρκου του Παραγκή, τον υποδρόμο που βλέπετε εδώ, περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ. Το δεύτερο, το έργο αφορά την ανάπλαση των παλαιών Βόλου, συνολικός προϋπολογισμός και των δύο έργων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα των συζήτησης 10,2 εκατομμύρια ευρώ. Και έχουμε εντάξει ακόμα ένα μεγάλο έργο, 5,3 εκατομμύρια ευρώ, που είναι η διαχείριση των κομμάτων στα αρχικά του χρόνια. Έρχεται η ένταξη του σχεδίου του Δήμου για τη διαχείριση των απορριμμάτων 1,2 εκατομμυρίων ευρώ στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής Αξιολόγησης την άλλη εβδομάδα. Και επίσης, επειδή έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, πρώτο βαθμό του παραχώρησης στο οικόπεδο. Δεύτερο βαθμό που είναι η περιφέρεια, η οποία προχώρησε την πρότασή της για το ποδηλατοδρόμιο. Θα έχουμε ένταξη την επόμενη εβδομάδα και το ποδηλατοδρομείο εδώ στη Νέα Ιωνία. Και αυτή η αθλητική κυψέλη με τα διάφορα στάδια και τους αθλητικούς χώρους που έχει θα εμπλουτιστεί με το ποδηλατοδρόμιο. 7,7 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός του. Και πραγματικά με όλα αυτά τα οποία γίνονται δείχνουμε ότι είμαστε δίπλα στην πόλη. Στηρίζουμε την ανάπλασή της, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών και θα είμαστε πάντα δίπλα να κάνουμε ό,τι χρειάζεται, όπως είπα και μέσα, να πάμε την πατρίδα μας πιο ψηλά.